έχουν ήδη πληκθεί εδώ και μια δεκαετία. Η Καστοριά τώρα τελευταία με τη Σάτιστα και μπροστά μας στο κατόφλι έχουμε τους λιμνικούς δήμους. Θεωρώ ότι σαν όργανα, αγαπητέ Πρόεδρε, μπορούμε να λειτουργήσουμε, τα συνδέοντα είναι περισσότερο κοινά και λιγότερο χώρια και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε, όπως είπατε, με μία φωνή, αφήνοντας κομματισμούς και χαρακτηρισμούς, ο υπουργός και ο ένας, δεν χρειάζονται αυτά. Να βάλουμε τα πράγματα όσο έχουν και να πάμε ολεμένοι σε μία κορφή. Χρήστο, μία διευκρίνηση. Για τον χρόνο μία διευκρίνηση. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Το πάνελ έχει 67. Σαν θέμα που σου περνάσει έτοιμος ανά πάσα στιγμή να πεις τι είναι αυτό. Όποιος δήμαρχος δεν είναι δήμαρχος και δεν γνωρίζει ποια είναι τα συμφέροντα και θέλει χρόνο, είναι λάθο. Θα στο δώσω αμέσως. Όχι, ανακρίβειες δεν λέω εγώ. Εγώ αυτό που ξέρω, επειδή δεν τα ξέρετε, καλό είναι. Εγώ θα πω, δεν με διόρθωσε ο Πιτάκης. Αυτά που είπε ο Πιτάκης δεν είχαν σχέση με αυτά που είπα εγώ. Εγώ ρώτησα γιατί δεν κλήθηκε ο Δήμος Φλόρινας, ο Δήμαρχος Φλόρινας. Και μου είπαν ότι δεν καλέσαμε κανέναν δήμαρχο εκεί και αν είδες και ο Πιτάκης δεν πήρε το λόγο. Και αν θέλεις, αυτό που είπε ο Πιτάκης είπε τον είδε κατηδίαν στο γραφείο του. Εγώ δεν είπα για να θίξω κανένα, είπα γιατί δεν κλήθηκε ο πρόεδρος των ενεργειακών και μάλιστα και δήμαρχος Φλόρινας. Την Παρασκευή το βράδυ στο Αμίντεο. Δεν θέλω να πω δια ποιου στόματος, δια στόματος αυτού που οργάνωσε τη συνάντηση. Λοιπόν, δεν και είναι. Μου είπε ούτε το λόγο δεν το λέω. Αυτός που οργάνωσε συνάντηση. Δεν ήσουν εσύ. Δεν ήσουν εσύ. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι έγινε μία. Ήρθαν δύο υπουργοί που για ένα και μοναδικό λόγο στη Δυτική Μακεδονία και δεν είχαν το χρόνο, να το πω διαφορετικά, να δουν τους δημάρχους ξεχωριστά. Γιατί δεν μπορούσαν να τους δουν δύο ώρες πριν. Δύο ώρες πριν. Και να βγουν όλοι εκεί μπροστά και να μην υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Από εκεί ξεκινάνε όλα.